Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα η μεγάλη μέρα για την ανάδειξη ηγεσίας. Η ώρα της κρίσης έφτασε και από τις 7 το πρωί δεκάδες χιλιάδες μέλη του κόμματος έσπευσαν στις κάλπες. Ανδρουλάκης και Δούκας ψήφισαν σε Ήλιο και Αθήνα, στέλνοντας ο καθένας το δικό του μήνυμα για την επόμενη μέρα στο κόμμα. Οι κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές άνοιξαν από τις 7 το πρωί. Οι δύο μονομάχοι ψήφισαν από νωρίς το πρωί και έστειλαν τα μηνύματά τους. Σήμερα ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Γιατί τα δύσκολα είναι πίσω μας και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Σήμερα ζητώ ξανά την εμπιστοσύνη σας για τη μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη που θα ανταποκριθεί στις νέες προσδοκίες του ελληνικού λαού. Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας και σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία, αρκεί να το κάνουμε όλοι μαζί για ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, ανοιχτό, νικηφόρο. Σήμερα αλλάζουμε το ΠΑΣΟΚ, δίνουμε ελπίδα στη χώρα, σήμερα ψηφίζουμε για την αλλαγή. Κάλεσμα στις κάλπες με το βλέμμα στην επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ από τους 4 διεκδικητές της προηγούμενης Κυριακής. Δεν έχουμε χρόνο όμως την επόμενη μέρα. Αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα, όποιος και αν κερδίσει. Αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά για να της αντιπολίτευσης προς τη Νέα Δημοκρατία και συντεταγμένη πορεία για να νικήσουμε τις επόμενες εκλογές. Την επόμενη μέρα δεν χωράνε ούτε μελλοντικοί αρχηγοί, ούτε παράπονα, ούτε απογοητεύσεις. Ο πρόεδρος θα πρέπει να συνθέσει τα ρεύματα και τις απόψεις όπως αυτά αποτυπώθηκαν στη νέα ανθρωπογεωγραφία μετά τις εκλογές. Από αύριο υπάρχει ένας και μόνος στόχος. Να κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ μεγάλο, πλειοψηφικό και δύναμη αλλαγής. Και βεβαίως αυτό είναι για να δικαιώσουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι και σήμερα θα δώσουν το παρόν. Να είναι ισχυρή αντιπολίτευση από αύριο, με μια νέα αλλαγή, με νέα ορμή και κυρίως να μπορέσει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της κοινωνίας, να είναι η εναλλακτική προοδευτική δύναμη που θα μπορέσει να αποτελέσει την επόμενη άξια κυβέρνηση της χώρας. Οι πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ στέλνουν μήνυμα για ενότητα και ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Σήμερα με την μαζική μας συμμετοχή και την ψήφο μας κάνουμε το ΠΑΣΟΚ ισχυρό. Διαμορφώνουμε ένα ΠΑΣΟΚ που εκφράζει και ενώνει πλατιά δυνάμεις προοδευτικές της χώρας μας. Οι κάλπες κλείνουν στις 7 το βράδυ. Και είναι μαζί μας στο στούντιο η Δέσποινα Βλεπάκη. Η Δέσποινα, ψήφισαν και οι δύο υποψήφοι πρόεδροι. Να δούμε όμως πώς εξελίσσεται η διαδικασία και ποια είναι η τελευταία ενημέρωση για τη συμμετοχή, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου είναι κάπως μειωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί, όλα κυλούν ομαλά. Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν οι περίπου 303.000 που ψήφισαν και την πρώτη Κυριακή. Είναι ικανοποιημένοι με τη συμμετοχή παρά το γεγονός ότι, όπως λες, είναι μείον 18% πεσμένοι σε σχέση με την πρώτη Κυριακή. Είδηστε όμως τις εσωκομματικές διαδικασίες τη δεύτερη Κυριακή να πηγαίνει λιγότερος κόσμος στις κάλπες. Περίπου ένα 25% ήταν το αναμενόμενο. Θα δούμε όμως πώς θα κυλήσει η διαδικασία μέχρι το βράδυ στις 7, όπου και θα κλείσουν οι κάλπες. Ο στόχος και ο πήγης είναι στις 200.000 και πάνω. Να είναι 220, να είναι 230.000. Βεβαίως το κάλεσμα είναι ευρύ. Όλοι όσοι ψήφισαν την πρώτη Κυριακή, μακάρι και να πάνε. Και τη δεύτερη, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως αυτή είναι η πρακτική και τη διαδικασία στις εσωκομματικές εκλογές. Υπάρχει ικανοποίηση λοιπόν προς το παρόν. Ικανοποίησει και από τα δύο στρατόπεδα για τον αγώνα που έκαναν, για τα τηλέφωνα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, για τις περιοδίες. Ήταν μια εβδομάδα αναζήτηση συμμαχιών αυτή. Αυτή την ώρα και ο Χάρης Δούκας και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι σε περιοδίες στα εκλογικά τμήματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όλοι συμφωνούν ότι είναι μια άλλη διαφορετική επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ αυτή που ξημερώνει από Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.